Καλημέρα σας και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι που είμαι πάλι σε αυτό το φιλόξενο βήμα του συνεδρίου. Αντί χαιρετισμού, εγώ θα προτιμήσω να δώσω λίγο τροφή για την συζήτηση της ημέρας. Και στο πλαίσιο αυτό να κάνω μια πολύ σύντομη παρουσίαση μιας έρευνας, μελέτης που έχουμε εκπονήσει το τελευταίο διάστημα και αφορά σε ένα πολύ ενδιαφέρον αντικείμενο που είναι προφανώς η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον τομέα της πληροφορικής. Πολύ σύντομα, εμείς συντριχθήκαμε το 2006 ως ένας φορέας που έχει σαν στόχο την προώθηση της πληροφορικής στην Ελλάδα και συμμετέχουμε ενεργά σε πάρα πολλές δράσεις και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα θέματα διαμόρφωσης πολιτικής αλλά και ενεργειών, κυρίως awareness στον χώρο της πληροφορικής. Είμαστε μέλος της ΕΠΗΣ, όπου εκπροσωπούμε την Ελλάδα εκεί. Την περίοδο 2015-2017 ο πρόεδρος της ΕΠΗΣ θα είναι ο Έλληνας εκπρόσωπος. Και αυτό είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να προωθηθούν και ο κλάδος της πληροφορικής στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα και τα συμφέροντα τα ελληνικά στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, εκπονήθηκε μια μελέτη σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο και το ΑΛΜΠΑ, με τους συντελεστές που βλέπετε, και η μελέτη είναι διαθέσιμη στο site της ΕΠΗΣ και μπορείτε να την κατεβάσετε, με αντικείμενο πώς θα δημιουργήσουμε 500.000 θέσεις εργασίας στον τομέα της πληροφορικής. Ποια είναι η σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα? Έχουμε περίπου 5 εκατομμύρια ενεργούς πολίτες. Ενεργούς πολίτες εννοούμε αυτούς που μπορούν να δουλέψουν, από τους οποίους οι άνεργοι είναι 1.200.000. Αυτό από μόνο του είναι ένα νούμερο αρκετά ανησυχητικό, και αν συνυπολογίσει κανείς ότι υπάρχουν περίπου 2 εκατομμύρια σπουδαστές φοιτητές που θα μετασχηματιστούν σε ενεργοί πολίτες και πολύ φοβόμαστε θα ενταχθούν στην κατηγορία των ανέργων, η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο προβληματική για το εγγύς μέλλον. Σύμφωνα με μελέτη που έχει πραγματοποιηθεί από τη Μανκίνσκι, το 65% των νέων είναι απογοητευμένοι από το εκπαιδευτικό σύστημα και το 41% των αποφύτων δεν σκοπεύουν ή δεν επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και αυτό δεν είναι παράξενο, γιατί βάσει της μελέτης οι δυνατότητες απασχόλησης που έχουν οι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας και οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν απέχουν πολύ. Οι ευκαιρίες δηλαδή που δίνονται είναι παρόμοιες. Στην Ευρώπη, όπως είπε και η κυρία Παπαρίδου, η πρώτη προτεραιότητα αποτελεί σήμερα η ενιαία ψηφιακή αγορά, από την οποία όλοι προσδοκούμε πάρα πολλά και σε επίπεδο Ευρώπης προσδοκούνται ένας κύκλος εργασιών που ξεπερνάει τα 400 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Και αυτό δυστυχώς συνοδεύεται από έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού. Λέω δυστυχώς για τον κλάδο της πληροφορικής και όχι για τους πληροφορικούς. Το 2015 η έλλειψη υπολογίζεται στις 340 περίπου χιλιάδες βάσει της πλέον πρόσφατης έρευνας της Empirica και η προβολή του για το 2020 αγγίζει τους 800.000 επαγγελματίες. Στην Ευρώπη, ναι, τον 28. Κάνοντας μία προβολή αυτών των στοιχείων που έχουν βγει από την Empirica και σε συνδυασμό με άλλες έρευνες, η μελέτη δική μας καταλήγει ότι στο τέλος του 2025 το κενό αυτό θα είναι της τάξης των 600.000 θέσεων εργασίας. Και ο λόγος που υπάρχει μια μείωση, μια κάμψη μετά το 20, είναι ότι συνυπολογίζονται ότι θα γίνουν κάποιες ενέργειες στην κατεύθυνση της κάλυψης, όπως και αυτή η δική μας που προτείνουμε, ούτως ώστε θα υπάρχει μια σύγκληση των διατιθέμενων θέσεων εργασίας και της αντίστοιχης προσφοράς. Οι μισές περίπου από αυτές τις θέσεις εργασίας είναι στο κομμάτι του ICT practitioner και κυρίως στο coding, προγραμματιστές πάρα πολύ απλά. Ο προγραμματιστής, το όλοι το γνωρίζετε, είναι ένα επάγγελμα εξαιρετικά ενδιαφέρον, είναι πολύ ευέλικτο και έχει και πολύ καλές αμοιβές σε σχέση με άλλα επαγγέλματα. Μέσα στη μελέτη
με πολύ χαμηλούς και ρεαλιστικούς στόχους υπολογίζουμε ότι μπορεί να δημιουργηθούν περίπου 500.000 θέσεις εργασίας, ξεκινώντας από στόχους μικρούς της τάξης του 1% για την χρονιά που, την επόμενη χρονιά, το 2016, και φτάνοντας το 10% για το 2025. Ποια είναι η δεξαμενή των υποψηφίων που θα καλύψουν αυτές τις θέσεις? Από τους 1.200.000 ανέργους, πάνω από 600.000 είναι νέοι κάτω των 35 ετών. Οι δε σπουδαστές μας είναι περίπου ετησίως 90.000, δηλαδή μπαίνουν και βγαίνουν από το εκπαιδευτικό μας σύστημα περίπου 90.000 ετησίως. Και από αυτούς, οι 26.000 είναι είτε σε τομείς πληροφορικής αμυγός, είτε σε τομείς θετικών επιστημών, οι οποίοι είναι πολύ κοντά στη λογική της πληροφορικής. Συνεπώς, έχουμε μια μεγάλη δεξαμενή από που μπορούμε να αντλήσουμε τους αριθμούς που αναφέρουμε προηγουμένως. Η πρόκληση είναι να δημιουργηθούν ακριβώς δράσεις, ούτως ώστε να μπορέσουμε είτε ανθρώπους που έχουν σπουδάσει πληροφορική, είτε αυτούς οι οποίοι προέρχονται από κλάδους των θετικών επιστημών, να τους μετασχηματίζουμε σε προγραμματιστές, σε επαγγελματίες του κλάδου της πληροφορικής, αλλά πολύ συγκεκριμένα σε προγραμματιστές, για να καλύψουν ακριβώς αυτές τις θέσεις. Οι θέσεις αυτές, θα πει κανείς, πού θα βρεθούν? Κάποιες είναι στον εγχώριο κλάδο, ο οποίος έχει πολλά περιθώρια ανάπτυξης και αργά ή γρήγορα θα αλλάξει η κατάσταση, όπως είπε και η κυρία Παπαρίδου, τα πράγματα θα βελτιωθούν. Δεν περιμένουμε θεαματικές βελτιώσεις προφανώς, ούτε περιμένουμε να δημιουργηθούν 500.000 θέσεις στην Ελλάδα. Το δεύτερο είναι τα κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης, τα οποία δημιουργούν πολυεθνικές εταιρείες στην Ελλάδα. Εδώ θέλω να διευκρινίσω ότι αυτό δεν αποτελεί την κλασική επένδυση που λέμε, που λέει κάποιος, «Α, έχουμε ασταθές φορολογικό σύστημα, οπότε δεν κάνει επένδυση». Αυτές οι επενδύσεις είναι cost center. Δεν επηρεάζονται από το φορολογικό σύστημα, απλά το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να υπάρχει διαθέσιμα resources και να υπάρχουν αντίστοιχοι λογικό κόστος ανθρώπινου δυναμικού. Οπότε είμαστε ιδανική περίπτωση για να έρθουν να εγκατασταθούν τέτοιες μονάδες στην Ελλάδα. Και ήδη έχει γίνει, όπως ξέρετε, με το κέντρο καινοτομίας της Accenture. Η τρίτη περίπτωση είναι ευέλικτες μορφές εργασίας που ήδη έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, όπου μπορεί κανείς να είναι στην Ελλάδα και να προσφέρει εργασία σε μια εταιρεία που θα είναι στην Αμερική, στην Ινδία, οπουδήποτε. Και η τέταρτη, ευέλικτες ομάδες προγραμματιστών που θα συνεργαστούν για να παρέχουν υπηρεσίες με τη λογική outsourcing πάλι σε ξένες εταιρείες. Για να γίνει αυτό το εγχείρημα, υπάρχει ένας ανατροφοδοτούμενος κύκλος που ξεκινάει από την κινητοποίηση, να κινητοποιηθεί δηλαδή ο άμεσα ενδιαφερόμενος, από την μύηση που δεν είναι τίποτα άλλο από την κατάρτιση, να μπορεί να αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις, και την εργασία η οποία είναι να τοποθετηθεί στις συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Και αυτό είναι ένας, όπως καταλαβαίνετε, ανατροφοδοτούμενος κύκλος, γιατί μόλις δει κανείς ότι υπάρχει μια επιτυχία γύρω από αυτό, θα δημιουργηθεί πρόσθετο ενδιαφέρον κ.ο.κ. Το σημείο κίνησης μας δεν είναι το μηδέν. Υπάρχουν πολύ ενθαρρυντικά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, ο προγραμματιστής είναι στα top 10 επαγγέλματα ακόμα και στην Ελλάδα. Υπάρχει μια εκθετική αύξηση αγγελιών που ζητάνε προγραμματιστές ακόμα και στην Ελλάδα. Ήδη υπάρχουν αγγελίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που στοχεύουν στην ελληνική αγορά και ζητάνε προγραμματιστές για να δουλέψουν σε ευρωπαϊκές εταιρείες από την Ελλάδα. Αυτό είναι ένα πολύ μικρό δείγμα που σας έχω βάλει εκεί. Και προφανώς, όπως είπα και προηγουμένως, οι αμοιβές των προγραμματιστών είναι εξαιρετικά ελκυστικές. Αυτό αποδεικνύεται και από μία μικρή έρευνα που έχει γίνει στο πλαίσιο της μελέτης σε 33 ελληνικές επιχειρήσεις, από την οποία αποδεικνύεται ότι οι αμοιβές των προγραμματιστών είναι πολύ καλύτερες σε σχέση με αντίστοιχης εμπειρίας επιστήμονες που δουλεύουν στις ίδιες επιχειρήσεις. Και αντίστοιχα υπάρχει δυσκολία στην κάλυψη αυτών των θέσεων. Είναι εφικτό. Πιστεύουμε ότι είναι εφικτό. Έχουμε ήδη κάποια μικρά αλλά σημαντικά δείγματα. Θα αναφέρω τρία. Η πρωτοβουλία που έχει ο ΣΕΚΕΕ με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο για την ενθάρρυνση των νέων να μπουν στις τεχνολογίες, τις σύγχρονες τεχνολογίες το mobile technology, να δημιουργήσουν επιχειρήσεις ή και να δραστηριοποιηθούν γενικότερα.
η πρωτοβουλία Fit for Jobs της ΧΕΠΗΣ, όπου μέσα από ένα δομημένο πρόγραμμα 180 ωρών έχουν εκπαιδευτεί και ήδη τοποθετήθηκαν κατά 70% σε θέσεις εργασίας ένα σημαντικός αριθμός νέων που προέρχονται είτε από κλάδους πληροφορικής είτε από θετικές επιστήμες. Το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης Business Analytics του Οικονομικού Πανεπιστημίου, όπου πάνω από 100 άτομα απέκτησαν δεξιότητες και απορροφήθηκαν από την αγορά, γιατί είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον αντικείμενο το Business Analytics και το Big Data. Συνεπώς αυτό που λείπει είναι πολλαπλασιαστής. Αν αυτό το οποίο έχει καλύψει π.χ. γύρω στα 300 άτομα, είχαμε έναν πολλαπλασιαστή και το κάνανε άλλοι 20 φορείς, ήδη οι στόχοι που έχουμε βάλει για 1.500, 2.000, 3.000 άτομα εκτισίως είναι πολύ εύκολο να καλυφθούν και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Κλειδί της υπόθεσης είναι η συστράτευση όλων και χαίρομαι που το άκουσα, το είπαν όλοι οι προηγούμενοι ομιλητές. Συλλογικοί φορείς, εκπαιδευτικοί οργανισμοί, πολιτεία, ιδιωτικός και δημόσιος τομέας. Και για να μην παρεξηγηθούμε, όταν αναφέρουμε πολιτεία και δημόσιος τομέας, δεν θέλουμε ούτε επιδοτήσεις ούτε τίποτα. Απλά χρειάζεται κατά κάποιον τρόπο να δώσει την ευλογία, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι του εκπαιδευτικού τομέα είναι δημόσιο, είναι τα πανεπιστήμια μας. Άρα, αν μπορούν τα πανεπιστήμια μας να δραστηριοποιηθούν σε μια τέτοια κατεύθυνση, είναι πάρα πολύ εύκολο να λυθεί το πρόβλημα και να επικοινωνηθεί το σημαντικότερο σε όλους εσάς και έξω από αυτή την αίθουσα, ότι υπάρχει διέξοδος. Και η διέξοδος είναι να μην κάτσουμε με δεμένα τα χέρια, αλλά να προσπαθήσουμε ακριβώς εκεί που υπάρχει η ανάγκη, εκεί που υπάρχουν ευκαιρίες, να τις εκμεταλλευτούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.